Χαίρετε. Είναι γεγονός, φίλοι τηλεθεατές, ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το γένος των Ελλήνων και η Εκκλησία βρίσκονταν σε κατάσταση εμπερίστατη. Η άλωση, γράφει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, αποτελεί την εποχή εκείνη δηλαδή θλιβερό ορόσημο στην πτώση του πνευματικού του επίπεδου, δηλαδή του γένους. Ο Γενάδιος Χολάριος, ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, ο σπουδαίος αυτός πατριάρχης, γράφει σε ένα κείμενό του το εξής: «Ο των Ρωμαίων γένος, ευδαιμονέστερον το πρώτερον, νυν δε πάντων αθλιότερον». Δηλαδή, ο γένος των Ρωμαίων, των Ρωμιών, των Ορθοδόξων δηλαδή, το σημαίνει Ρωμιός, πριν ήσουν το πιο ευτυχισμένο γένος. Τώρα δε είσαι το πιο δυστυχές και το πιο άθλιο. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια, τα 400 χρόνια της δουλείας όπως λέμε και αλλού τα 500 βέβαια, ο υποδουλωμένος λαός, εκτός από την στέρεση της ελευθερίας του, κινδύνευε να χάσει και την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του. Γιατί? Λόγω της αμάθειας που επικρατούσε, αλλά και λόγω των εκδύσεων ξένων έτσι επιρροών, θεολογικών ρευμάτων και λειτουργικών ακόμα παραδόσεων που τα διέδεδαν εδώ στα νησιά κυρίως οι ξένοι μισιονάροι, ρωμαιοκαθολικοί ή προτεστάντες. Και αναφέρομαι ειδικότερα στο Φιλιόκβε, στην διδασκαλία περί αζήμων, περί επικλήσεως, περί μετουσιώσεως, θα αναλυθούν αυτοί οι όροι στη συνέχεια. Μπορώ, νομίζω ότι στη συνέχεια αξίζει να αναφερθούμε πιο ειδικά, να δώσουμε την εικόνα μάλλον, την αρνητική εικόνα που ίσχυε στην περίοδο της τουρκοκρατίας, πέρα από τα ρεύματα αυτά, τα ξένα τα οποία διαδίδονται από τους μισιονάριους. Την εποχή εκείνη, τα μυστήρια, παραδείγματος χάρη, είχαν αποσυνδεθεί πλήρως από την Θεία Λειτουργία. Αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια νωρίτερα, ίσως από τον 12ο αιώνα, αλλά εδώ έχουμε μια πλήρη αποσύνδεση των μυστηρίων, ενώ του βαπτίσματος, του γάμου και άλλων, τα οποία μέχρι τον 12ο αιώνα ήταν συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία. Επίσης, έχουμε παραδείγματα ότι τα μυστήρια αυτά ετελούνται κατά ανάγκη για τον φόβον των εχθρών και των που καταδυνάστηβαν το γένος μας, γινόταν στα σπίτια. Γι' αυτό μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποια σπίτια, σε κάποια χωριά, υπήρχε κολυμβήθρα, υπήρχαν λειτουργικά βιβλία ή κάποιος κληρικός ζούσε εκεί, είναι κατάλοιπο αυτής της παλαιάς πράξης να τελούνται τα μυστήρια και στα σπίτια. Οι άνθρωποι, οι πιστοί, εκκλησιαζόταν βέβαια όσο τους επιτρεπόταν και είχα τη δυνατότητα, δεν πολύ καταλάβαιναν τα βαθύτερα νοήματα της Θείας Λειτουργίας. Άκουγαν τη λειτουργία και υπήρχαν προτροπές από τους λογίους και τους πνευματικούς της εποχής εκείνης να πηγαίνουν στην εκκλησία, να ακούνε τη λειτουργία, να κάθονται με προσοχή όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στη Χριστοήθεια και να μην έχουν το νου τους στο παζάρι και το σώμα στην εκκλησία, αλλά τα βαθύτερα νοήματα της Θείας Λειτουργίας, όπως και σε κάθε εποχή βέβαια, δεν τα πολύ γνώριζαν. Κάποιες ακολουθίες, όπως οι προηγιασμένες, μεταφέρθηκαν το πρωί για ποιμαντικούς λόγους. Έπαψαν οι λιτανίες, δεν τις επέτρεπαν οι Τούρκοι να γίνονται, προφανώς για να μην γίνεται θόρυβος, και εκεί μίλα ο ένας, μίλα ο άλλος, μπορεί και να μιλούσαν και για τα εθνικά τους θέματα. Υπάρχουν κάποια κείμενα του ενός λογίου κληρικού, του Οικουμενικού Θρόνου,
του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων, που ζει το, στα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου, ο οποίος περιγράφει κάποιες τέτοιες αρνητικές καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη ότι δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να γίνονται μεγάλοι ναοί, ήταν πολύ χαμηλοί ναοί, ή δεν επέτρεπαν τις ακολουθίες, κάποιες φορές γινόταν και νύχτα, με τον φόβο. Η μόνη γιορτή που γινόταν εν ελευθερία ήταν το Πάσχα. Και βλέπετε η γιορτή αυτή που παίρνουσαν και τα μηνύματα της Αναστάσεως, της εν Χριστώ ζωής μας, αλλά και της εθνικής μας ελευθερίας. Προφανώς γινόταν τέτοιες συζητήσεις. Υπήρχαν και άλλα παραδείγματα πάρα πολύ άσχημα, σκόρπαγαν τα λείψανα στους δρόμους, καταπατούσαν την Θεία Ευχαριστία, έθραβαν τις εικόνες και πολλά άλλα τέτοια αρνητικές συμπεριφορές που δημιουργούσαν μια στενοχώρια και μια δυσκολία στη λειτουργική έτσι, κατάρτιση και στην την ελευθερία να παρακολουθούν και να ζουν τα λειτουργικά γεγονότα. Παρά την εξέλιξη όμως αυτή, φίλοι τηλεθεατές, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε τραγικά. Υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες, ανέφερα μία, τον Κωνσταντίνο των Οικονόμων, των Εξοικονόμων, ήταν το οφικιό του αυτό δηλαδή, από το Πατριαρχείο. Άνθρωποι λοιπόν φωτεινοί, εμπνευσμένοι, προσωπικότητες, υπό την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εργαζόταν για την ανάσταση έτσι, του γένους μας και την διατήρηση της φλόγας της πίστης της καρδιάς των ανθρώπων. Ο Άγιος Κοσμασοτολός, ο εμπνευσμένος αυτός καλόγερος που ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και κήρυξε παντού τα δόγματα της πίστεώς μας, την ηθική του χριστιανισμού, την πνευματική ζωή και γλίτωσε πολύ κόσμο από τον εξισλαμισμό. Οι Άγιοι Κολυβάδες, όπως λέμε, ή από το Άγιον Όρος, Άγιος Νικόδημος, Αγιορείτης, ο Αθανάσιος, ο Πάριος, ο Μακάριος, ο Νοταράς και άλλοι έγραψαν, μίλησαν για τη λειτουργική μας κυρίως παράδοση και για την γλώσσα της Εκκλησίας μας που τη θέλανε και την πίστη μας γενικότερα ανώθευτη και να καθοδηγεί και να εμπνέει τους ανθρώπους. Την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων γνωρίζουμε από τις σχετικές μελέτες, την ασκούσε η Εκκλησία στον Άρθικα των Ιερών Ναών και εκτός από την αριθμητική και τα αρχαία κείμενα τα οποία διδάσκονταν την εποχή εκείνη από απλούς καλογύρους, ιερείς, μοναχούς. Κυριαρχούσε η θρησκευτική φιλολογία που όπως γράφει πάλι ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος ποια είναι αυτή. Θα το διαβάσω έτσι όπως το λέει. Οι οκτώ ήχοι, τα ψαλτήρια, τα ανθολόγια, τα ευχολόγια, οι Απόστολοι, οι Δαμασκηνοί. Πρόκειται για τον Δαμασκηνό, τον Στουδίτη από την Θεσσαλονίκη, που είχε γράψει ένα βιβλίο με λόγους σε γιορτές και το λέει Δαμασκηνοί, έτσι για να δώσει βαρύτητα. Παράδεισι, νέοι παράδεισι, νέοι θησαυροί, είναι κείμενα με άγια κείμενα μέσα τα οποία αναφέρονται σε Αγίους και σε άλλες ψυχοφελείς διηγήσεις. Οι παρακλητικές, λέει ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, το Τριώδιο, τα Εκλόγια, η Αμαρτωλόν Σωτηρία, κείμενα τα οποία μιλούσαν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ομολογίες πίστεως επίσης, κείμενα πάλι δηλαδή, αλλά ορθοδόξο πίστεως, όπως παραδείγματος χάρη είναι ενός ιερομονάχου Ανθίμου του Ιβυρίτου το 17ο αιώνα, μέσα από το οποίο οι χριστιανοί μάθηναν πρακτικά πράγματα, πολύ απλά πράγματα, τα οποία εξέφραζαν την πίστη τους. Πώς, παραδείγματος χάρη, κάναμε το σταυρό μας με τα τρία έτσι, δάχτυλα της δεξιάς χερός. Φαίνεται το έχουν ξεχάσει και αυτό. Περί πραγματικής παρουσίας του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, στον Άρτο και στον Ίνο. Γιατί και αυτό αμφισβητείτο από τις ξένες καινοφανείς θεωρίες και διδασκαλίες. Περί ενζήμου Άρτου και όχι αζήμου, όπως είχαν οι Λατίνοι, περί της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, ότι τα δώρα δηλαδή καθαγιάζονται όχι με τα ιδρυτικά λόγια, αλλά με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, με τα βαλών, το πνεύμα της σου, το Αγίου, όπως ακούμε στη Θεία Λειτουργία να λέγει ο Ιερεύς την αναφορά, εκεί καθαγιάζονται τα δώρα. Περί της κοινωνίας και των λαϊκών, γιατί υπήρχε αυτή η αντίληψη στους δυτικούς περισσότερο ότι οι λαϊκοί δεν κοινωνούν. Όλα όσα γίνονται στην Εκκλησία και στη Λειτουργία αφορούν τους κληρικούς. Τόσο διχασμός δεν υπήρχε στην Εκκλησία μας. Και ποτέ να μην υπάρξει έτσι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
πιο συγκεκριμένα και εν συντομία στις πρωτοβουλίες που υπήρχαν την περίοδο εκείνη για την αναζωπήρηση της λατρευτικής ζωής, αλλά και τις δυσκολίες που προέκυπταν, τα προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της άσκησης της λατρευτικής ζωής από τους υπευθύνους. Πρώτα-πρώτα να επισημάνω κάποια κείμενα ερμηνευτικά της Θείας Λειτουργίας. Είπα προηγουμένως ότι δεν πολύ καταλάβαιναν τα βαθύτερα νοήματα. Τι σημαίνει μετουσίωση, ας πούμε, που είναι λάθος η έκφραση, η μεταβολή των δώρων και άλλα. Κάποια κείμενα ερμηνευτικά της Θείας Λειτουργίας, τα οποία συνεχίζουν την βυζαντινή λειτουργική ερμηνευτική παράδοση. Την παράδοση του Καβάσιλα, του Θεσσαλονικαία, του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, του Μαξίμου του Ομολογητού παλαιότερα, του Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. Τα κείμενα αυτά, κάποιοι νεότεροι ερμηνευτές τα σχολίαζαν και όπως γράφουν στους προλόγους των, τα σχολίαζαν για τους εξής λόγους. Πρώτα-πρώτα για την λειτουργική εκπαίδευση των ιερέων. Τα είχαν ως εγχειρίδια ιερείς για να δουν πώς θα λειτουργούν. Δεύτερον, προς λειτουργικών φωτισμών των πιστών για να μάθουν βαθύτερα, για να γνωρίζουν ορθά, γράφουν τα κείμενα αυτά στους προλόγους των, οι χριστιανοί, τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τρίτον, για να αντιμετωπίζουν αυτές τις ιδέες της καινοφανής, τις εκδήσεις προερχόμενες περί αζήμων, περί επικλήσεως, περί μεταβολής των δώρων και άλλα. Και ένας τέταρτος λόγος είναι για να είναι παντού ενιαία η λειτουργική μας παράδοση. Γι' αυτό κάποια από τα κείμενα αυτά εστέλνοντο στην Ρωσία, όπου το 17ο αιώνα υπήρχε μια μεταρρυθμιστική κίνηση του Πατριάρχη Νίκονα, ο οποίος ρωτούσε τους Έλληνες, τον Πατριάρχη αλλά και τον Ιεροσολύμο και τον Κωνσταντινούπολεως για διάφορα λειτουργικά θέματα. Και εκείνοι έστελναν κείμενα ερμηνευτικά της Θείας Λειτουργίας Ελλήνων, όπως παραδείγματος χάρη το παλαιότερο ερμηνευτικό επώνυμα της Θείας Λειτουργίας είναι του Ιωάννου τον Αθαναήλ, ενός εξάρχου του Οικουμενικού Πατριάρχου Ηρεμία του Δευτέρου, του Τρανού όπως λεγότανε, στην Κρήτη, στο Χάνδακα. Η εισαγωγή στη λειτουργία, η Θεία Λειτουργία με τα εξηγήσεων διαφόρων διδασκάλων, έτσι το λέει, έπαιρνε από τον Καβάσιλα, τον Άγιο Σημεών, τον Γερμανό Κωνσταντινούπολος και τα παρέφραζε ή τα μετέφερε έτσι αυτούς και έβαζε και δικά του νοήματα του 1574, ο 16ος και ο 17ος αιώνας είναι οι αιώνες που παρουσιάζεται σε μεγάλη έτσι εκδοτική παραγωγή η προσπάθεια αυτή ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας. Ο Μερέτης ο Συρίγος επίσης, πάλι τον 17ο αιώνα, σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Εξήγηση της Θείας Λειτουργίας» και αυτό εστάλει στην Μόσχα. Και τα κείμενα αυτά που κρατούν την παράδοση της ερμηνείας της λειτουργίας μέχρι τότε συνέβαλαν στην διάδοση και στη συγγραφή και άλλων μεταγενεστέρων υπομνημάτων αρκετών. Δεν θα σας τα πω όλα, ενεκτικά αναφέρομαι, όπως επίσης και τελειώνω με την αναφορά αυτή, του Νικολάου το Βούλγαρη. Η κατήχηση ιεράτεν με διάλογο, με ερωτήματα, του είχαν εγχειρίδιο οι ιερείς και είχε επηρεάσει και το Άγιον Όρος, το είχαν εκεί οι μοναχοί για να το συμβουλεύονται. Ένας πατριάρχης επίσης από τη Ζαγορά του Πηλίου Καλίνικος ο Τρίτος, ένα έργο του τον 18ο αιώνα, ερμηνεία προς τους ιερείς και τους διακόνους. Συμβούλευε δηλαδή τους ιερείς και τους διακόνους πώς να τηρούν τη λειτουργία. Το κείμενο αυτό εντάχθηκε σε μια παράφραση του έργου του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης του 18ου αιώνα από έναν μεταφραστή του κείμενου αυτού του Λαμπανιζιώτη και κυκλοφορεί ακόμα και έχει πρακτικές οδηγίες για τον ρόλο, την προετοιμασία του ιερέα, τα πρακτικά προβλήματα που αφορούν τα της λειτουργίας. Ο Ευστράτιος ο Αργέντης βέβαια λίγο πιο μετά, ο οποίος λέει πάρα πολλά πράγματα, είναι γιατρός, ιατροφιλόσοφος, στο Σύνταγμα περί καταζήμων, στη Λειψή εκδόθηκε αυτό το 1760 και αυτός αυτόν τον ρόλο εξυπηρετεί, που αναφέραμε προηγουμένως. Ένα δεύτερο στοιχείο, μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική την περίοδο αυτή, για να κρατηθεί ο λαός μας στην ορθόδοξη παραδοσή του μέσα από τη λειτουργική εμπειρία και παράδοση, είναι οι εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων. Με εκδοτικό κέντρο κυρίως στη Βενετία, γιατί εκεί ήταν οι Έλληνες, εκεί πήγαν και οι λόγοι, ήταν κέντρο του ελληνικού στοιχείου. Εκδότες κυρίως από την Ήπειρο, ο Νικόλαος ο Γλυκής,
ο Νικόλαος Σάρος, ο Θεοδοσίου, ένας περτικάρης από την Λευκάδα και άλλοι. Εξέδιδαν τα λειτουργικά βιβλία. Η έκδοση των λειτουργικών βιβλίων που ξεκινάει, το παλιότερο βιβλίο που έχει εκδοθεί, ξέρετε, είναι το Ψαλτήριο του 1481. Στον έντυπο, στα έντυπα. Το παλιότερο έντυπο βιβλίο. Στη συνέχεια από το 1520 και μετά εκδίδεται το Ευχολόγιο, το Πεντηκοστάριο, το Ορολόγιο, το τυπικό του Αγίου Σάβα σε έντυπη μορφή το 1545, πολύ σημαντικό λειτουργικό τυπικό του που είχε επηρεάσει τη λειτουργική μας παράδοση. Αυτοί οι εκδότες είχαν και διορθωτές που έβλεπαν τα κείμενα, τα διορθώνανε, καμιά φορά διαφωνούσαν βέβαια, όπως είναι ο Παχώμες Ρουσάνος, ο Νικόλος Μαλαξός, ο οποίος αυτός ο Μαλαξός έβαλε και δικές του ακολουθίες στο Πεντηκοστάριο, όπως είναι οι ακολουθίες των ωρών της Πεντηκοστής, κατά το παράδειγμα των ωρών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ο Βαρθολομαίος ο Κοτλομουσιανός, ο οποίος διόρθωσε τα μηνέα, και αν δει κανείς ένα μηνέο του Σεπτεμβρίου, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα μηνέα, η εισαγωγή είναι δική του. Έκανε κάποιες διορθώσεις, δεν είναι της ώρας να πούμε γι' αυτό πολλά τώρα. Η σημασία των εκδόσεων είναι ότι διαδίδεται το λειτουργικό βιβλίο. Αντί να έχουμε ένα χειρόγραφο, έχουμε πολλά βιβλία. Κάθε αναλόγιο έχει και τα βιβλία του. Είχε όμως και αρνητικές συνέπειες. Ό,τι λάθη μπήκαν στα πρώτα, τις πρώτες εκδόσεις και ορθογραφικά και άλλα, διατηρήθηκαν. Και αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Ακόμα και καινοφανείς έτσι απόψεις δυτικών εμφυλοχώρησαν στα λειτουργικά βιβλία. Όπως παραδείγματος χάρη στην πρώτη έκδοση του Ευχολογίου, εντάχθηκε μια ακολουθία ευχέλαιος και κοιμημένος. Δεν υπάρχει τέτοιο ευχέλαιο στην παράδοσή μας. Μυστήρια μεταθάνατων δεν υπάρχουν. Το ευχέλαιο είναι προετοιμασία πριν το θάνατο και για τους ασθενείς βέβαια. Και κάποιες ευχές για καθαγιασμό σκευών και ποτηρίων, τα σκεύη, ενώ υπάρχει αυτή η ακολουθία μέσα στο ευχολόγιο, τα λειτουργικά σκεύη καθαγιάζονται με τη χρήση τους, όχι με ξεχωριστή ευχή όπως και εικόνες. Είναι ένα θέμα που μπορεί κάποιοι να το παρεξηγήσουν, αλλά έτσι είναι. Είναι μια παράδοση από τη Δύση προερχόμενη αυτή. Και σήμερα το αίτημα της διορθώσεως του λειτουργικού βιβλίου είναι επιτακτικό και έχουν συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή σπουδαίοι εργάτες της παράδοσής μας, όπως παραδείγματος χάρη ένας Θεσσαλονικεύς κληρικός, λογιότατος, ο μακαριστός Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, ο οποίος εξέδωσε και το τριώδιο διορθωμένο, το έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία και το τυπικό. Δεν είναι κακό να λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα λάθος, πρέπει να διορθωθεί στην επόμενη έκδοση. Είναι κάτι ζωντανό τα βιβλία. Δεν είναι εκδόθηκε ένα και τελείωσε μετά, είναι θέσφατο. Στη συνέχεια να αναφέρω το κίνημα των Κολυβάδων, το φιλοκαλικό κίνημα όπως το έχει ονομάσει ο μακαριστός Μητροπολίτης Μαυροβουνίου ο Ράντοβιτς, το ονόμασε φιλοκαλικό κίνημα και όχι απλώς Κολυβάδες που ήταν ειρωνικό. Κολυβάδες είναι κάποιοι πατέρες από το Άγιον Όρος, οι οποίοι διαφώνησαν με τους κάποιους άλλους μοναχούς που από τη σκήτη της Αγίας Άνης το 18ο αιώνα είχαν την άποψη ότι τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται τις Κυριακές. Οι πατέρες εδώ, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο Μακάριος ο Ναταράς, ο Νόφιτος ο Καυσοκαλυβίτης που δεν είναι Άγιος αλλά είναι από τους προτεργάτες αυτού του φιλοκαλικού κινήματος, είχαν την άποψη ότι τα μνημόσυνα πρέπει να τελούνται το Σάββατο. Αυτή είναι η παραδοσή μας, είναι η μέρα των και κοιμημένων και της αναπαύσεως του Κυρίου. Την ημέρα αυτή, σιγησά το Πάσα Σάξ, βρωτή, ψάλλομαι το Μέγα Σάββατο. Τη λύση βέβαια, γιατί δημιούργησαν ταραχές μεγάλες, τη λύση την έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο συνετά σκεπτόμενο διεπιστολή, εγκυκλίο δηλαδή του Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχου, του γνωστού μας Πατριάρχου, είπε ότι το σωστό είναι το Σάββατο, συνιστά το Σάββατο σε μέρα των μνημοσύνων, αλλά δεν απαγορεύεται και την Κυριακή. Γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι και κοινωνικοί σήμερα. Οι Κολυβάδες δεν περιορίστηκαν μόνο στο θέμα των κολύβων, αλλά μίλησαν γενικότερα για τη λειτουργική μας παράδοση, για το θέμα της συνεχούς μεταλήψεως που είχε ξεχαστεί. Υπήρχε ένα ορολόγιο του 1700 τόσο που περνούσε την άποψη ότι πρέπει να μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί τρεις φορές το χρόνο. Πάσχα, Χριστούγεννα και τις Παναγίες, μετά από νηστεία δηλαδή, μετά από τον κανόνα αυτό της νηστείας. Δεν είναι αυτή η παράδοσή μας, όμως έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα από σύγχρονους θεολόγους και τα ξεδιαλύνουν τα θέματα αυτά. Το θέμα της αναγνώσεως των ευχών επίσης το έθιξαν
ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίδης είναι πραγματεία ολόκληρη για το θέμα αυτό. Ότι δηλαδή σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο και με άλλα κείμενα Βυζαντινά και με μια νεαρά νόμο δηλαδή του Ιουστινιανού, οι ευχές μέσα στη λειτουργία ακούγονται και σε όλα τα μυστήρια, εις επίκον, χαμηλά, αφορούν και το λαό. Το λέμε πολλές φορές αυτό και θα το ξαναπούμε και σε ειδική εκπομπή. Για τους θεολογικούς λόγους και κυρίως τους ποιμαντικούς που επιβάλλουν ένα τέτοιο τρόπο εις επίκον και των πιστών, των ευχών δηλαδή, κατά την ανάγνωσή των. Στην τουρκοκρατία, ξέρετε, επειδή δεν ξέρανε και πολλά γράμματα, είναι και αυτός ένας λόγος που το περνούσαν με το μάτι, δεν τα διαβάζανε. Δεν είναι όμως αυτό κριτήριο ποιμαντικό. Να αναφερθώ επίσης στην υμνογραφία. Κάποιοι από τους Κολυβάδες και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι ποιητές ύμνων. Στηριζόμενοι σε παλαιότερα πρότυπα, τους κανόνες βέβαια, δημιούργησαν νέους ύμνους που αναφέρονται στους νεομάρτυρες. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτοί, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος εξέδωσε και το νέο μαρτυρολόγιο, δηλαδή τους βίους των νέων μαρτύρων. Είναι και αντικολυβάδες που ήταν ποιητές, ο Ιάκωβος ο Νέας Κιτιώτης, έχουν γραφτεί και εργασίες γι' αυτόν. Και άλλοι εργάστηκαν υμνογραφικά. Έτσι συνεχίζεται μια παράδοση στα πρότυπα μεν τα παλαιά, αλλά πάρα πολύ σημαντική και στρεφόμενοι και αναφερόμενοι κυρίως στους νεομάρτυρες υμνογραφία, συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννηση της νεότερης υμνογραφίας, υμνογραφικής παραγωγής και την πνευματική, θα λέγαμε, ανόρθωση του λαού. Το θέμα των νεομαρτύρων είναι πάρα πολύ βασικό, δεν μπορεί να εξαντληθεί στην ώρα αυτή και υπάρχουν ειδικότεροι μου και σίγουρα θα έχουν λόγο να πούνε ή έχουν γίνει και πολλά συνέδρια και το θέμα έχει μελετηθεί, θα έλεγα, ιδιαίτερα και δικαίως σε βάθος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγίασαν για το μαρτυρίο θυσιάστηκαν για την πίστη στον Χριστό. Συνέχισαν μια παράδοση που κρατάει από τους πρώτους, θα λέγαμε, αιώνες και στήριξαν κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία, την πίστη του λαού μας, τον αγώνα των για την εν Χριστώ, αλλά και την εθνική μας έτσι, ελευθερία. Αυτή την εποχή κυκλοφόραγαν επίσης κάποια ανθολόγια, τα λέμε, ή προσευχητάρια. Προσευχητάριο είναι πολύ γνωστό του Παπα Ιωνάτου Καυσοκαλυβίτη του 18ου αιώνα. Συγκέντρωναν προσευχές, όπως και σήμερα έχουμε διάφορα προσευχητάρια του Σιμονόφ και άλλων, που πολλοί χριστιανοί τα έχουν στο σπίτι τους και τα συμβουλεύονται. Ή το συνέκδημο, τη σύνοψη, που έχουν ανθολόγια, ας πούμε, προσευχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα βιβλία. Υπήρχε και ένα άλλο ανθολόγιο ενός Θυκαρά. Ο Θυκαράς ήταν μοναχός ησυχαστής του 14ου αιώνα και ασχολήθηκε, έγραψε κείμενα, ύμνους και ευχές για την σχέση κοινής και κατηδίαν προσευχής, η οποία αμφισβητείται την εποχή εκείνη. Κάποιοι τόνιζαν μόνο την ευχή λεγόμενη ευχήτες, κάτι σαν τους Μεσαλιανούς κλπ. Μόνο η προσευχή η κατηδίαν, όχι στο ναό. Δεν είναι σωστή αυτή η πρόταση και η άποψη. Και οι δύο τρόποι προσευχής είναι μαζί. Πρέπει να γίνονται η μια να συμπληρώνει την άλλη. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Θυκαράς, που έφτιαχνε θήκες, γι' αυτό λεγόταν και Θυκαράς, και δεν ήθελε να πει και το όνομά του, έγραψε τα κείμενα αυτά, η ύμνια αυτή, μεγάλα κείμενα βέβαια, και ευχές που αναφέρονται στην Αγία Τριάδα. Ήταν μια εποχή, η εποχή του Συχασμού, 14ο αιώνα, που επανήλθαν τα θέματα του τρόπου με τον οποίο γνωρίζουμε το Θεό, με την προσευχή ή με το μυαλό. Και έτσι θεολόγησε πάρα πολύ βαθιά, έτσι, με κείμενα σπουδαία, ό,τι βρήκε καλύτερο στην πατερική παράδοση και στη γραφή, τα πήρε και τα έκανε ένα δικό του έτσι, κείμενο για να στηρίξει την περί της Αγίας Τριάδος πίστη της Εκκλησίας μας. Και άλλες προσωπικότητες, είπα τον Κοσμά τον Νοτολό προηγουμένως, να αναφέρω και άλλους, οι ιεροκήρυκες θα τους λέγαμε της εποχής εκείνης, οι οποίοι με τον κηρυκτικό τους λόγο, όπως είναι ο Μελέτιος Πηγάς Άγιος, όπως είναι ο Νικηφόρος Θεοτόκης, όπως είναι ο Ηλίας ο Μηνιάτης, ενέπνευσαν με το κηρυγμά τους και τον λόγο τους την ορθόδοξη πίστη του λαού μας. Η εκπομπή φτάνει στο τέλος έτσι και ανακεφαλαιώνοντας, φίλοι τηλεθεατές, τα όσα είπαμε για την Θεία Λατρεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, να υπογραμμίσουμε ότι η λειτουργική ζωή έπαιξε καθοριστικό κέριο ρόλο στην πνευματική ζωή του απλού λαού της εποχής εκείνης,
αλλά και την εθνική αφύπνισή του. Να υπενθυμίσω τα όσα είπα, τις ερμηνείες, τις θεολογικές ερμηνείες της Θείας Λειτουργίας από τον Αθαναήλ, το Βούλγαρη, το Συρίγο και άλλους, τις εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων με τους σκοπούς που υπηρετούσαν αυτές οι εκδόσεις, τις ομολογίες της Ορθοδόξου Πίστεως, τον κηρυκτικό λόγο σπουδαίων ιεροκηρύκων Κοσμά Ετωλού, του Μινιάτη και άλλων, το φιλοκαλικό κίνημα των Κολυβάδων που πρόβαλε την λειτουργική μας παράδοση και τα φιλοκαλικά κείμενα, ξέχασα να το πω, πως ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και ο Μακάριος ο Νοταράς συνέλεξαν κείμενα από τους πρώτους αιώνες μέχρι την εποχή του, ίσως και λίγο πριν, κείμενα φιλοκαλικού περιεχομένου, τα οποία κυκλοφορούν ακόμα μέχρι σήμερα και βοηθούν πάρα πολύ στην πνευματική ζωή των ανθρώπων. Οι νεομάρτυρες επίσης και η περί αυτών υμνογραφία από τους Κολυβάδες και άλλους στάθηκαν, θα έλεγα, ως ανάχωμα στην τυραννία της εποχής εκείνης, στις ξένες επιρροές από τη Δύση προερχόμενες, τους μισιοναρίους, θεολογικού έτσι ενδιαφέροντος, και ανύψωσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι αυτοί, με την υμνογραφία και τα κείμενά τους, το φρόνημα τόσο το μορφωτικό, τόσο των κληρικών, όσο και των λαϊκών, και απετέλεσαν έναυσμα ισχυρότατο προς την κατεύθυνση τόσο της εν Χριστώ ελευθερίας, όσο και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που είχατε την υπομονή να ακούσετε την εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.